Επιστρέψαμε μετά διαφημιστικά μηνύματα. Όπως ακούσατε και στη διάρκεια της πρώτης ώρας εκπομπής, αλλά και το πρωί, αναφερθήκαμε σε αυτό το οποίο συνέβη χτες σε 24 πόλεις της Ελλάδας, εκ των οποίων οι περισσότερες της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας, όπου πραγματικά ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους και έστειλε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για την ελληνικότητα της Μακεδονίας για μια ακόμη φορά, κάτι που δεν αμφισβητείται. Ίσως το έκαναν, και όχι ίσως, είμαι βέβαιος το έκαναν και για κάποιους εντός των τυχών, οι οποίοι βρίσκονται στο ελληνικό κοινοβούλιο και μάλλον δεν ξέρουν ούτε την ιστορία της Μακεδονίας, ούτε και την ιστορία της Ελλάδας φυσιολογικά, γιατί χτες βγήκε ο κ. Μπαμπινιώτης και μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη το πρωί στον Αντένα και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, κάτι το οποίο υποστήριξε ο κύριος Κοτζιάς. Δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών μας είπε ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα, ενώ ο ίδιος ο κύριος Μπαμπινιώτης λέει δεν υπάρχει καμιά μακεδονική γλώσσα, μιλούσαν αρχαία ελληνικά οι Μακεδόνες και κανένας δεν μπορεί αυτό να το αμφισβητήσει. Τέλος πάντων, μεταξύ αυτών που παρέστησαν στις συγκεντρώσεις, σε μία από τις συγκεντρώσεις, στην Μπέλα, που ήταν και η κεντρική θα λέγαμε, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Τι κάνετε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Θεσσαλονίκη είστε, ναι. Πήγατε χθες στην Μπέλα, τα είδατε από κοντά. Πώς τα είδατε τον κόσμο, πώς τον βλέπετε στους δρόμους? Γιατί ξέρω ότι σταματάτε και μιλάτε με τον κόσμο, δεν φεύγετε εσείς. Ναι, ο κόσμος θέλει οπωσδήποτε να σωθεί το όνομα της Μακεδονίας και να μην δοθεί στους Σκοπιανούς. Με θέμα αξιοπρέπειας και ιστορικότητας δεν αποδέχεται να δοθεί. Αλλά φοβάμαι ότι, όπως σε όλα τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, το κακό ξεκινάει από το κοινοβούλιο, που κάποιοι έχουν υπό τις πιέσεις Αμερικανών και άλλων παραγόντων, συμμάχων, των συμμάχων μας, υπό τις πιέσεις αυτές έχουν δεχθεί να γίνει ένας συμβασμός και να δοθεί το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Πιστεύετε δηλαδή ως το τέλος ότι θα επικρατήσει αυτό, οι πιέσεις κλπ? Γιατί... Έτσι πιστεύω, διότι βλέπω ότι οι Αμερικανοί επιμένουν πάρα πολύ. Επιμένουν δηλαδή σε βαθμό που να σε καθιστούν εχθρό τους αν δεν υποκύψεις. Είναι πρώτη φορά βλέπω τέτοιες πιέσεις και τις ζω από κοντά, τέτοιες πιέσεις της Αμερικανικής Πρεσβείας. Μάλιστα. Τέτοιο πράγμα δηλαδή, το οποίο δεν το περίμενα. Ήξερα ότι έχουν κάποιες απόψεις, ήξερα ότι σε θέλουν να είσαι σκλάβος τους και να είναι σε όλα αυτή αφεντικά. Αυτό το αντιλαμβανόμουν από νεαρός, αλλά αυτό το πράγμα τώρα με το ζόρι να θέλουν να υποκύψει η Ελλάδα και να γίνει το θέλημα των Σκοπίων και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μακεδονικό έθνος άλλο, αυτή η ντροπή δηλαδή που θα μας συνοδεύει εσαΐ από εδώ και πέρα, δεν περίμενα να είναι κάτω από τέτοιες πιέσεις των Αμερικανών. Πιστεύετε ότι υπάρχει Έλληνας πολιτικός ο οποίος θα υπογράψει να δώσει το όνομα Μακεδονία και θα είναι εντάξει μετά? Δηλαδή θεωρείτε ότι αυτός ο οποίος θα βάλει την τσίφρα ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα το κάνει? Εγώ να προσευχηθώ και αυτή την ώρα ότι να μην υπάρξει. Να προσευχηθώ και εγώ να μην υπάρξει, αλλά η πείρα που έχω από τη ζωή μου και η πείρα 3 ετών μέσα στο κοινοβούλιο με έχει πείσει ότι έχουν οι περισσότεροι συμβιβαστεί με την άποψη ότι δεν είμαστε ούτε ανεξάρτητη χώρα, ούτε έχουμε αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Και φοβάμαι ότι για να κάτσουν στην καρέκλα κάποιοι δημιουργούν μια ολόκληρη επιχειρηματολογία. Βλέπω και στα ΜΜΕ τους δημοσιογράφους να έχουν γίνει παπαγαλάκια. Παπαγαλάκια υπέρ της άποψης, αφού έχουν 140 χώρες αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Τι νόημα έχει να επιμένουμε και να το αρνούμεθα? Βλέπω δηλαδή μια τέτοια καμπάνια υπέρ της προδοσίας, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Και όποιος δε βγει να υπερασπιστεί τη Μακεδονία είναι ή ακροδεξιός, ή αμόρφωτος, ή εξωπραγματικός. Πώς γίνεται αυτό? Μπορεί οι δημοσιογράφοι μόνοι τους
να έχουν αναπτύξει μια τέτοια επιχειρηματολογία. Δεν νομίζω. Ούτε εγώ νομίζω. Άρα οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ έχουν προσκληθεί από κάποιους και τους έχουν τρίξει τα δόντια ότι με το ζόρι βάλτε τα παπαγαλάκια σας να κελαϊδάνε υπέρ του να δοθεί η Μακεδονία. Οπότε στο τέλος κελαϊδάνε η προπαγάνδα αυτή σαν δηλητήριο θα περάσει σε όλη την κοινωνία. Δεν έχει ο λαός τέτοια δύναμη να νικήσει μια προπαγάνδα καθολική. Δεν είναι οι άνθρωποι οι ήρωες. Δεν είναι, όσο βλέπω εδώ, σας λέγω, αγαπάνε τη Μακεδονία ο κόσμος. Κανείς δεν θα ήθελε, ούτε στην Αθήνα θα ήθελε κανείς να τη δώσει. Mm-hmm. Ούτε στην Κρήτη. Μην νομίζετε ότι στην Κρήτη, δηλαδή στην Πελοπόννησο, με τα χαράς δίνουν τη λέξη Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Κανείς δεν τη δίνει. Αλλά όταν βλέπεις Sky, παντού και αντένα και σου λένε εμένα προσωπικά με ρωτάνε, καλά, αφού 140 κράτη έχουν αναγνωρίσει, εσείς τι θέλετε? Δεν είναι σαν να είναι ότι αυτοί το δέχονται. Βέβαια. Ότι εγώ είμαι ο εξωπραγματικός που δεν το δέχομαι. Ναι. Κάποτε δεν σου υποβάλλουν την ερώτηση έτσι, ώστε να, σαν, είναι σαν να σου λένε ήρθες από τον Άρη και δεν δέχεσαι ναι. να τους πεις Μακεδόνες. Όλοι εδώ στη γη δεχόμεθα ότι είναι Μακεδόνες. Μάλιστα. Κάπως έτσι υποβάλλουν την ερώτηση. Αυτή την ερώτηση την υποβάλλει μόνος του κάθε δημοσιογράφος. Τρελάθηκε ένας-ένας και γίνανε φίλοι των Σκοπιανών. Όχι. Τους μαζέψανε, τους τρίξανε τα δόντια και τους είπανε παιδιά, ή το δίνουμε ή μας κόβει τον πισινό ο Αμερικάνος, ξέρω εγώ κάποιος. Ναι, δεν θα μας βοηθήσει ούτε στο χρέος, δεν μας βοηθήσει πουθενά. Πάντως κύριε Λεβίδη, εγώ πιστεύω ότι απειλούνε και στο χρέος τώρα. Α, δεύτερο θέμα. Δηλαδή η απειλή ή δεχόσαστε ή και στην οικονομία δεν θα σας κάνουμε καμία παραχώρηση. Το άλλο πώς το εξηγείτε ότι ο κύριος Καμένος που είναι, θα έλεγα έτσι, μαζί με τον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή και ναι. συγκυβερνάει υποτίθεται. Λέει ότι εγώ δεν δέχομαι τον όρο Μακεδονία να μπει μέσα. Τι γίνεται τώρα, άρα ο Τσίπρας έχει το... Αλλά στηρίζει μια κυβέρνηση που το δίνει. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό είναι παράνοια. Αυτό είναι η παράνοια, είναι, καταλάβατε. Μάλιστα. Η απόλυτη παράνοια στην πολιτική ποια είναι? Εγώ ίδιος είμαι πατριώτης και δεν δίνω το Μακεδονία. Αλλά ξέρετε κάτι, μέχρι τέλους θα βαδίσω με τον Τσίπρα, ο οποίος το δίνει. Άρα τι κάνουμε εδώ? Είναι το τρελοκομείο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι στο Δαφνί θα ακούσεις πιο εξοργιστικά πράγματα από αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι διασυλλογιστική περίπου θα ακούσεις. Ότι τρέχει το ένας τρελός, ξέρετε, παλιά έλεγε, έβαζε τα αυτή του στη γη ναι. και έλεγε πω κάτω τρέχει το πετρέλαιο ρε παιδιά. Αυτός το άκουγε. Ναι. Του λέγανε οι άλλοι, μα αφού δεν το ακούμε εμείς. Λέει είστε κορόιδα ρε. Εγώ τα ακούω. Φοβερά πράγματα. Το θέμα είναι ότι... Δηλαδή είναι ωραία, πολύ ωραία λύση για τον Καμένο ναι. να μην δίνει ο ίδιος, αλλά να μετέχει σε κυβέρνηση που το δίνει. Είναι πολύ ωραία λύση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δεν γίνεται αυτό. Ή θα το δηλαδή στηρίξει... να γίνεται ο φόνος, αλλά ο ίδιος να μην βάζει τα χέρια του με αίμα. Αλλά να στηρίζει τον δολοφόνο που λέω. Ναι. Η ουσία είναι ότι κάποια στιγμή δεν θα κληθείτε όλοι στη Βουλή να το ψηφίσετε αυτό. Έτσι δεν πρέπει να περάσει? Ναι, αλλά ο Τσίπρας ξέρεις πώς πάει. Πώς? Κάνει bypass. Δηλαδή. Δηλαδή να πει του Καμένου, 2-3 του Καμένου έχουν δηλώσει ότι θα το δώσουν, ο Παπαχριστόπουλος, ο Ζουράρης, ο 2-3 είναι και είναι οι άλλοι. Που είναι υπουργός, πώς τη λένε, υπουργός πολιτισμού. Κουντουρά. Κουντουρά, ναι, τουρισμού. Δύο-τρεις έχουν πει. Μήπως την Κονιόρδου, ότι... την Κονιόρδου λέτε, Λιδία Κονιόρδου. Όχι Κονιόρδου, την Κουντουρά. Την Κουντουρά του Κονιόρδου είναι νομίζω του πολιτισμού. Πολιτισμού. Ναι, αλλά είναι του Τσίπρα. Α, είναι του Τσίπρα. Εμείς μιλάμε για του Καμένου. Καμένου είναι Κουντουρά, ο Ζουράρης και ο Παπαχριστόπουλος. Ο Ζουράρης είπε το δίνει, δηλαδή ότι δέχεται να. Ξέρω εγώ, έτσι λένε ότι τρεις θα ψηφίσουν. Να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Για τον Παπαχριστόπουλο πάντως τρεις λένε ότι του Τσίπρα, του Καμένου. Ότι θα ψηφίσουν και το Μακεδονία. Τώρα και το Ζουράρη δεν είναι, μήπως είναι άλλος. Ναι, τέλος πάντων, πάντως τρεις. Τρεις έχουν πει, ναι. Οι άλλοι δεν θα ψηφίσουν. Ναι. Αλλά αυτοί στις ψήφους που δεν θα ψηφίσουν,
θα τους αντικαταστήσει από το ποτάμι και από, τη, και από τη, το Πασόκ. Που και αυτοί από λένε. Από που ψηφίζει ένας Καραθανασόπουλος, ναι, και άλλος ένας της Δημάρ. Και δηλαδή θα βγουν οι ψήφοι. Θα βγουν, έτσι. Α, και δεν χρειάζεται να βγουν 151, επί των παρόντων θα γίνει. Α, επί των παρόντων. Δεν μου λέτε, επί των παρόντων, δηλαδή αν είναι εκείνη την ώρα 270, ναι, πρέπει να πάρεις 136, κάπου εκεί, ναι. 136, 37, άρα έχει περιθώριο, δηλαδή, έχει περιθώριο να, γιατί θα πάρει 5 από το ποτάμι, θα πάρει 3 από το Γκαμένο, 8, και 142, έχει 142 νομίζω, δεν έχει, ναι, ο Τσίπρας. Αυτή τη στιγμή όμως... Άρα την έβγαλε, την και είναι και οι κουκουέδες. Και είναι και από το Μητσοτάκη κάποιοι, όπως η Ντόρα, ο Δένδιας, ο Καραμαλής, που επειδή το είχαν συμφωνήσει το Μακεδονία Παύλα Σκόπια από το 2008, είναι σε δύσκολη θέση, λένε. Γιατί ο Τσίπρας θα φέρει στη Βουλή νόμο προς ψήφιση που θα είναι ο ίδιος του Καραμαλή του 2008, του Βουκουρεστίου. Αυτό που έφερε. Και ναι, η Νέα Δημοκρατία σε πολύ δύσκολη θέση, που φέτος δεν θα ψηφίσει αυτό που λίγο παλαιότερα ήταν δική της πρόταση. Μάλιστα. Είναι ένα πάλι. Μπερδεμένη. Αλλά σας λέω, το βλέπω ότι το δίνουνε πάντως. Οι 142 του Τσίπρα. Συν 5-6 το ποτάμι, συν 2-3 από τη Γεννηματά. Ναι. Και από τη Νέα Δημοκρατία ορισμένη θα αφήσει, λέει, συνείδηση ο Κυριάκος, ναι, κατά συνείδηση. Ναι, ναι, κατά συνείδηση, γιατί και η ίδια του η αδερφή θέλει να ψηφίσει υπέρ του να δοθεί. Μάλιστα. Άρα πέρασε. Άρα πέρασε. Τι καθόμαστε και γαυγίζουμε. Αλλά δεν πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να κάνουν δημοψήφισμα κανονικά στον Νικολάου. Αυτό πρέπει. Έντιμοι. Οι άλλοι οι άλλοι στα Σκόπια. Οι Σκόπια είναι, έτσι, ναι. Και σύγκληση αρχηγών κάνανε. Ε, βέβαια. Και σύγκληση ένα-δύο φορές κάνανε σύγκληση υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τους. Και δημοψήφισμα θα κάνουν. Εμείς ούτε σύγκληση αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε σύσκεψη αρχηγών, ούτε δημοψήφισμα. Θα πάμε σε μια βουλή, μια ωραία νύχτα, που θα λείπουν οι μισοί, και θα πάμε να ψηφίσουμε, να ψηφίσουν δηλαδή ορισμένοι, και θα λυθεί ένα τέτοιο θέμα που θα δένει την Ελλάδα χειροπόδαρα για αιώνες. Μάλιστα. Εκεί το πάμε και θα μείνει στην ιστορία ο Τσίπρας σαν ο μοιραίος. Ο μοιραίος θα μείνει. Και πώς θα έρθουν αυτοί όλοι εδώ πάνω στη Μακεδονία μετά στη Βόρεια να ζητήσουν ψήφους, μπορείτε να μου πείτε? Θα αρχίσουν, μοιράζουμε μποναμάδες, θα πολεμούν, ναι, τις ατζέντες να τις αλλάξουν, θα σου θυμίζουν ότι έλα μωρέ, το όνομα δεν έχει σημασία, ζούμε σε μια εποχή, θα πέσει προπαγάνδα, δεν γίνονται έτσι. Δεν θα έρθουν μετά την προδοσία να σου πούνε, ξέρεις, προδώσαμε. Θα πολεμήσουν πάλι οι δημοσιογράφοι πληρωμένοι όλοι να τα τουμπάρουνε. Θα αρχίσουν δήθεν ότι να, τις συντάξεις δεν θα τις κόψουμε αμέσως, θα προσπαθήσουμε να διαπραγματευτούμε. Ποιος ξέρει τι θα σοφιστούνε ώστε οι εκλογές να γίνουν υποπλάνη και υποπίεση. Ναι. Δεν ξέρω. Και βλέπω, σας λέγω, και χθες στην Μπέλα είδα και κάποια τραγικά πράγματα. Δηλαδή είδα έναν που σήκωνε μια σημαία και με πλησίασε, μου λέει, γεια σου κύριε Πρόεδρε, μου λέει, εγώ βέβαια δεν ανήκω, λέει, σε εσάς, ανήκω, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ψηφίζω, λέει, μια κυρία, μου είπε το όνομα, ας μην το λέμε τώρα, ναι, που είναι του ΣΥΡΙΖΑ στην Μπέλα. Μάλιστα. Λέω, καλά, δεν γνωρίζεις ότι αυτοί το δίνουν το Μακεδονία, με τη σημαία εδώ τι ήρθες να κάνεις? Ναι, σωστό. Μου λέει, εγώ ήρθα για τη Μακεδονία. Άρα ο άνθρωπος αυτός είχε πλήρη επιπολαιότητα. Μάλιστα. Είχε, δηλαδή, μετήχε σε συλλαλητήριο κατά της κυβερνητικής απόφασης να δοθεί το Μακεδονία, αλλά δήλωνε ότι ψηφίζει κυβέρνηση. Μάλιστα. Αφασία απόλυτη. Μάλιστα. Δηλαδή, απόλυτη αφασία. Μάλιστα. Εντάξει, τέτοιοι υπάρχουν όμως αρκετοί, δεν είναι μόνο αυτός. Υπάρχουν, όσοι είναι διορισμένοι, όσοι είναι απλοί άνθρωποι με μικρή μόρφωση, ξέρω εγώ. Αν και δεν πιστεύω ότι εδώ είναι η έλλειψη μόρφωσης, κυρίως τα συμφέροντα είναι που κάνουν τον άλλον να εθελοτυφλεί. Ναι. Δηλαδή, γιατί είδα και πολλοί απλούς και αμόρφωτους, μικρής μόρφωσης ανθρώπους και υπερασπιζόντουσαν την πατρίδα τους εχθές. Είδα, δηλαδή, τη Μακεδονία τη λατρεύανε όλοι.
μορφωμένοι και λίγο μικρότερης μόρφωσης. Ναι. Αυτοί που δεν ενδιαφερόντουσαν για τη Μακεδονία είναι με κάποιοι που έχουν διοριστεί, κάποιοι που τρώνε και σου λέει μην τυχόν με όλα αυτά χάσω το... χάσω το, τη μάσα. Ναι, αυτό είναι λογικό. Αυτό είναι λογικό για κάποιους. Αλλά μέχρι σε ένα σημείο ελπίζω πάει. Ελπίζω να μην είναι πολύ βέβαια. Ελπίζω να μην είναι πλειοψηφούσα αυτή η σκέψη και να ήταν μεμονωμένη. Πάντως με εντυπωσίασε ότι ένας προσήρθηκε το μεσημέα της Ελλάδος και υπέρ, με κραυγές υπέρ της Μακεδονίας και ψήφιζε μια κυρία που θα ψηφίσει στη Βουλή υπέρ του να δώσουμε το Μακεδονία. Αυτό λίγο με εντυπωσίασε. Κατεγράφει μέσα μου σαν η παράνοια ή η απόλυτη. Πρόεδρε, επειδή θα γίνει και, στην, και τον Ιούλιο συλλαλητήριο. Ναι, στην Αθήνα. Ναι, πριν δύο-τρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση εκεί κλπ. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Όχι αυτό. Πριν συνεδρίαση, αυτό είναι πριν την παράδοση, πριν την. Που δεν θα ασκήσουμε βέτο στην είσοδο στην, ναι, στο ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, που δηλαδή αυτή τη φορά δεν θα ασκήσει ο Τσίπρας βέτο. Και θα μπει, θα μπει. Φυσικά μετά θα μπει και χωρίς να έχουν αλλάξει συντάγματα, χωρίς, με απλές υποσχέσεις. Ναι, αλλά αυτή, σε αυτό, αυτό είναι η μειοδοσία η απόλυτη. Τελειώσαμε. Ότι ενώ λέγανε ως χθες, αλλάχτε σύνταγμα, αλλάχτε τη γλώσσα, αλλάχτε, λέγαμε κάποιους όρους, τα λυτρωτικά, διαγράψτε κλπ. Τώρα θα γίνει μία άσκηση βέτο, δηλαδή θα τους επιτρέψουμε την είσοδο στο ΝΑΤΟ, στηριζόμενοι στις υποσχέσεις τους και μόνον. Ναι, πάντως εδώ υπάρχει και το ερώτημα αν εμφανιστεί 2 εκατομμύρια κόσμος έξω από το Σύνταγμα. Θα πάει ο Τσίπρας και ο κύριος Τσίπρας και θα συμφωνήσει. Ναι, δεν καταλαβαίνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι μοιραίος. Ο Τσίπρας δεν ξέρετε τι συμβόλαιο έχει αναλάβει. Είναι μοιραίος άνθρωπος. Τι συμβόλαιο. Δηλαδή είναι φανατισμένος μέσα του. Είναι φανατισμένος. Αυτοί δεν πιστεύανε ποτέ σε πατρίδα, σε θρησκεία. Το σταυρό του δεν τον κάνει ο Τσίπρας. Και όλοι οι υπουργοί του Τσίπρα την άλλη φορά τσαντίστηκε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Αμανατίδης, που εδώ στον Άγιο Δημήτριο ήταν οι άλλοι υπουργοί και δεν κάνανε το σταυρό τους. Και λέω τι ήρθατε που δεν κάνατε το σταυρό σου μες στον Άγιο Δημήτριο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπουργοί και δεν κάνανε το σταυρό τους. Άρα οι ερχόντουσαν μόνο για μόστρα. Μέσα στην εκκλησία εντός του ναού μόνο για μόστρα. Σταυρό δεν έχουν κάνει. Ήταν άθεοι. Μάλιστα. Το καταλαβαίνετε. Ο συνασπισμός το πρώην κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε από το 50 δώστε το όνομα να τελειώνουμε. Δεν το είπαν τώρα. Από το 50. Από το 50, ναι. Υπάρχουν έγγραφα του Κύρκου που από το 50 έλεγε δεν έχουν σημασία τα σύνορα κάθε χώρας. Από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε μια εποχή που πρέπει οι λαοί να ζουν ειρηνικά, χωρίς σύνορα, χωρίς τίποτα. Απόψεις του τότε συνασπισμού. Από αυτό το κόμμα προέρχεται ο σύγχρονος ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή άμα τελικά το πούνε Βόρεια Μακεδονία να είμαστε ευχαριστημένοι δηλαδή. Που αυτό, ναι, αυτό με εντυπωσιάζει, ναι. που η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία που έχει και πατριώτες υποτίθεται ψηφοφόρους, ναι. Γιατί δεν ζητάει επίμονα δημοψήφισμα. Να βγει τώρα ο Μητσοτάκης να πει ζητάμε δημοψήφισμα. Να μιλήσει ο λαός. Δεν το βάζει. Γιατί θέλουν και αυτοί μέσως να δοθεί. Ο Καραμαλής είναι τραγικό. Γιατί τον ρώτησα εγώ τον Τσίπρα. Του λέω εσένα τι σε έπιασε και πήγε στον Ταβός και έδωσε το όνομα. Έπρεπε να διαπραγματευτείς από μηδενική βάση. Και μου λέει κύριε Πρόεδρε μου, το όνομα Μακεδονία το έδωσε στους Σκοπιανούς πρώτος ο Καραμαλής με την Τώρα το 2008. Μακεδονία εντός παρενθέσεως Σκόπια. Μάλιστα. Έτσι μου απάντησε ο Τσίπρας. Και στη διεθνή διπλωματία όταν γίνονται διαπραγματεύσεις και τους δώσει σήμερα κάτι, αυτοί το θεωρούν ότι το έχουν σαΐ. Δεν μπορούσα να ξεκινήσω εγώ από μηδενική βάση. Κατάλαβα. Του λέμε υπογραφές δεν είχαν πέσει. Αφού δεν είχαν πέσει υπογραφές, εσύ μπορούσες να νομιμοποιήσεις να επιμείνεις. Εκεί δεν επέμειναν αυτοί, γιατί μέσα στο σκεπτικό τους η έννοια της πατρίδος δεν έχει σοβαρή θέση. Μάλιστα. Έχουν καλουχηθεί δηλαδή χωρίς τη αγάπη προς το σεβασμό προς αυτό που λέμε πατρίδα. Εσείς που κάποιοι που χύρανε το αίμα τους επί αιώνες για αυτό που λέμε Ελλάδα-Μακεδονία, για αυτούς είναι γελοί.
Πρόεδρε... Δηλαδή κακώς το κίνανε. Κακώς το κίνανε για το ΣΥΡΙΖΑ το αίμα τους όλοι αυτοί. Αυτό σας λέω, σε εκκλησία μπαίνουν υπουργοί και δεν κάνουν το σταυρό τους. Και τους λέω, τι ήρθατε εδώ. Τι ήρθατε εδώ του Αγίου Δημητρίου. Και λέει, έτσι μιλάς, λέει, εδώ μέσα. Μα με συγχωρείς, του λέω, δεν κάνεις το σταυρό σου. Εσύ δεν είσαι ούτε χριστιανός. Πρόεδρε, εσείς που βλέπετε τον κόσμο, πιστεύετε ότι ο κόσμος δεν θα αντισταθεί, αν δηλαδή γίνει αυτό με τη Μακεδονία? Τι αντίσταση να κάνει, ζούμε και σε μια εποχή που η μισή είναι άνεργη. Άλλοι φεύγουν για τη Γερμανία. Ο κόσμος δεν έχει διαλέξει τον δρόμο της αντίστασης. Έχει διαλέξει τον δρόμο της φυγής, της δραπέτευσης. Περάσαν οι εποχές που βασιζόσουν ότι ο λαός θα βγει στους δρόμους. Και ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε αυτό το κακό υπολογισμό. Τότε που ξέσπασε η Χούντα στις 21 Απριλίου, τον διαβεβαίωναν οι επιτελείς του Γεωργίου Παπανδρέου ότι αν γίνει η δικτατορία θα βγει ο λαός στους δρόμους. Να υπερασπιστεί τη δημοκρατία. Δεν βγήκε όμως. Όταν η Χούντα είπε μετά τις 7 η ώρα όποιος βγαίνει του φεκίζεται, ο Ζαγοριανάκος, κανείς δεν βγήκε στους δρόμους να υπερασπιστεί τη δημοκρατία. Σωστό. Άρα μην περιμένουμε και εμείς πολλά πράγματα από ένα λαό. Εγώ το μόνο που δέχομαι, ας πούμε, σίγουρα με όλο το σεβασμό προς τον ελληνικό λαό, είναι ότι αν γίνει δημοψήφισμα ένα 75 με 80 θα πει όχι, ναι. Το πιστεύω αυτό. Δεν τολμώ να πιστέψω ότι στο δημοψήφισμα θα βγει υπέρ του να δώσουμε το Μακεδονία. Αλλά να βγει καλά καθόμενα ο λαός στους δρόμους να υπερασπιστεί κάτι που πάνε να του προδώσουν, αμφιβάλλω αν μπορεί να το κάνει. Περάσαν αυτές οι εποχές. Και την άλλη φορά είχε πει όχι ο λαός και έγινε ναι, αν θυμάστε. Ναι. Και δεν πάλι δεν κουνήθηκε. Τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Για να ναι. Υπομονή. Να είστε καλά. Ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Να είστε καλά.